Ήξερες ότι έχεις καλή φωνή. Στο σχολείο μου δεν έχω πει ούτε ποίημα. Δηλαδή δεν έχω, ούτε ήμουν σε χοροδία, ούτε κάτι. Τραγουδούσα στο μπάνιο μου. Κοιτάξτε, με τις παρέες μου καμιά φορά, έτσι, όταν κάναμε καραόκι, ας πούμε, που ήμασταν μαζί. Αλλά ήδη φαντάζω την παρέα μου, είμαι τρίτη σε φωνή. Ξέρεις βέβαια ότι από τότε που ο Νίκος είπε στο σόου ότι έχετε έρθει πιο κοντά, και επειδή έχουν κυκλοφορήσει και δημοσιεύματα που θέλουν τον Άρη να έχει χωρίσει, αμέσως ήρθαν και είπανε κάτι συμβαίνει με την Έρικα και τον Άρη. Εντάξει, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι εμείς με τον Άρη τα έχουμε από πάντα, αλλά δεν το ξέραμε απλά. Και να τώρα καταλαβαίνετε λίγο έτσι, απλά βγήκε στην επιφάνεια. Όχι, βρε παιδιά, εντάξει. Μη μου μιλάτε, δεν θέλω πια τις συμβουλές και τη συμφωνία σας. Τώρα που ο Άρης έχει χωρίσει, αυτό επηρέασε λίγο το τι τραγούδια λέτε και το συναίσθημά σας, γιατί πάντα λένε ότι ό,τι αισθανόμαστε βγαίνει στην ερμηνεία μας. Κοίταξε, ο Άρης είναι ένας καταπληκτικός επαγγελματίας. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί γενικώς με το πώς στέκεται σε οτιδήποτε κάνει. Είναι πολύ υποστηρικτικός, δηλαδή ακόμα και φορές που μπορεί κάπου εγώ να δυσκολεύομαι, γιατί και εγώ τώρα μαθαίνω, μπαίνει πάντα πολύ στο κέντρο του, έχει μια ισορροπία μέσα του σε αυτό το κομμάτι. Όσο έχω εσένα, φοβάμαι κανένα. Έφτασε καμία σχέση σου κοντά στο γάμο, αυτό που λέμε στο παραπέντε. Ναι. Μα και τώρα στη σύνδεση που είμαι, νιώθω ότι είναι η ενέργεια σαν να είμαστε παντρεμένοι. Δηλαδή, αν ο Τίτος έρθει και σου κάνει πρόταση γάμου. Μου έχει κάνει 5-6-7-8 φορές και έχω πει όλες τις φορές ναι. Πώς περάσατε στην καραντίνα, γιατί πολλά ζευγάρια ξέρεις. Διαλύθηκαν. Κοίταξε, η καραντίνα ήταν μια ευκαιρία όλοι να δείξουν την αλήθεια τους. Εγώ όλο το διάστημα το πέρασα σε σιωπή. Έκανα άσκηση σιωπής που το κάνω ούτως ή άλλως, το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν σε σιωπή. Πόσο καιρό? Ήμουν σχεδόν όλη την καραντίνα. Με μικρά διαλύματα ήμουν σχεδόν όλη την καραντίνα. Συγγνώμη, χτυπούσαν τα τηλέφωνα, οι φίλοι. Εσύ τι έκανες? Οι φίλοι μου και όλοι γενικά που με ξέρουν, ξέρουν ότι ασχολούμαι πολύ με αυτό το κομμάτι. Ξέρουν ότι είναι ένα μέρος της ζωής μου. Δεν είναι ξαφνικά του Σιρήνου του Βρουτζάς, ήταν αυτό που μας βρήκε. Τι έπαθε, πρέπει παιδάκι μου εκεί πέρα. Οπότε έστελνα μηνύματα ότι ξέρεις, μπαίνω σε αφωνία, θα μπω λίγο σε μια εσωτερήκευση και θα τα μιλήσουμε σε 2 εβδομάδες. Όταν είσαι σε αυτή την περίοδο, με τον σύντροφό σου πώς επικοινωνείς? Είχαμε εκεί το φκύλο τη Snow, έβαζα εγώ κάτι ένα γραμματάκι στην Snow, πήγαινε αυτό από το άλλο δωμάτιο, έδινε εκεί το γραμματάκι, μου γράφει κάτι άλλο, ερχόταν πίσω. Δηλαδή, η Snow γενικά κινήθηκε. Δηλαδή το 6 αυτό που λέμε. Το λειτουργήσε, αλλά εσωτερικά στο σπίτι μας η Snow, γιατί είναι κινητικό φκύλι. Μου είπες πριν ότι δουλεύοντας με τον εαυτό σου, έχεις καταφέρει να αποβάλεις το θυμό. Ναι. Δηλαδή, με τον σύντροφό σου δεν θυμώνεις ποτέ, δεν τσακώνεστε? Καλά, αυτό ήταν πάρα πολύ αστείο. Το έλεγα στον Άρη ότι όταν τραγουδήσαμε την αντίστροφη μέτρηση, όπου ουσιαστικά μαλώνουνε κτλ. Του λέω δεν μπορώ να συνδεθώ με αυτό το κομμάτι, γιατί θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να έχω πει άντε ρε βλάκα από αυτό εκείνο. Συνήθως έλεγα ευχαριστώ πάρα πολύ, νομίζω ότι δεν έχει καταλληλότητα να συνεχίσουμε. Άντε γεια τώρα. Και έφευγα. Ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το ζευγάρι που θα κερδίσει το Just the Two of Us? Επειδή το Just the Two of Us κινείται σε 2 ταχύτητες, δηλαδή έχει το κομμάτι του show. Να. Και έχει το κομμάτι του talent. Η ερώτηση μέσα μου είναι αν τελικά θα κερδίσει το show ή το talent.